Η τρίτη μέρα μιας πολύ δύσκολης κατάστασης στη Μαγνησία. Πραγματικά ιδιαίτερα το χθεσινό το μεσημέρι στην Αγκίαλο, αλλά και το πρώτο βράδυ στο Σέσκλο και στα Μελισσάτικα, δόθηκε πραγματικά μάχη, δώσαμε μάχη με ό,τι μπορούσαμε. Οι κάτοικοι, οι λαϊκές δυνάμεις και οι εθελοντικές ομάδες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με κλαδιά, με βυτεία πάνω σε αγροτικά, με τσάπες, με φτιάρια, με την πυροσβεστική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τα πενιχρά μέσα που έχουν από όλες τις κυβερνήσεις. Μας καταγγείλανε ότι υπάρχουν πυροσβέστες που έχουν να πάρουν μέτρα ατομικής προστασίας από το 2001 και δώσαμε μια μεγάλη γράφη και ένας μεγάλος άθλος, αλλά είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα έγκλημα. Το έγκλημα αυτό το πληρώσαμε με φόρο αίματος και είχαμε να αντιμετωπίσουμε και έναν εγκληματία. Το αστικό κράτος που βλέπει και την πυρόσβεση ως κόστος και βλέπει τελικά και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος. Λοιπόν. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα επιτελικά ανίκανο κράτος, στο οποίο τώρα στο τιμόνι της διακυβέρνησης είναι η Νέα Δημοκρατία, ήταν πριν και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες κυβερνήσεις, που ακόμα και μία εκένωση, όπως στην Αγκίαλο, την έκανε πάλι με τα ίδια κριτήρια. Αυτό που ζήσαμε χθες στην Αγκίαλο, γιατί ήμασταν μπροστά κατά τη διάρκεια της εκένωσης, ήταν και αυτό εγκληματικό. 5 περιπολικά να χτυπάνε σιρήνες, 4 λεωφορεία να φεύγουν μισοάδια σε μια πόλη με 5 και 6.000 κατοίκους και κατά τα άλλα οσόζωνε αυτός ο Τίτο με το 112, αλλά κανένας να μην ενδιαφέρεται αν υπάρχουν στα σπίτια κατάκητοι, ηλικιωμένοι και τι θα γίνει άμα ανατιναχθούν τα πυρομαχικά και τα κάψιμα λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Τώρα ο κύριος Μεταξάς είναι και βουλευτής Μαγνησίας και τα ξέρει. Επιτρέψτε μου, γιατί είχαμε μια δύσκολη βραδιά. Αυτό είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αυτό το επιτελικά ανίκανο κράτος, που την ίδια στιγμή όμως μια χαρά περιφρουρούσε τα φαντς και τις τράπεζες κάτω στην Αθήνα σε εσάς, κλείνοντας δρόμους με ΜΑΤ για να μην περάσει ούτε μισός κάτοικος. Να δώσει, κύριε Μεταξά, μία απάντηση ο κύριος Λοβέρδος. Με τους πληθυσμούς. Να δώσει μία απάντηση ο κύριος Λοβέρδος. Πολύ σοβαρές καταγγελίες. Και επειδή είναι και από την περιοχή κιόλας ο κύριος Μεταξά. Επειδή λοιπόν δίνουμε μάχη και πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν να κοιμηθούν. Έχουμε να κοιμηθούμε τρεις μέρες. Πυροσβέστες που έχουν να κοιμηθούν 10 και 12 μέρες γιατί τους φέρανε απαλού. Αυτό που έγινε, αυτό το έγκλημα που αντιμετωπίσαμε εδώ, αυτό το επιτελικά ανίκανο αστικό κράτος που έχει φτιάξει ένα χωροταξικό σχεδιασμό εδώ στην περιοχή μας. Να σας δώσει μια απάντηση, κύριε Μεταξά, βάλτε μια τελεία όμως. Βιομηχανίες, κατοικίες, χωριά, στρατόπεδα, αμερικανικές βάσεις, με ποιος ξέρει τι πυρομαχικά υπάρχουν εκεί πέρα και τώρα θέλουν να μας φέρουν και LNG στον παγασιτικό. Και δεν μπορούν ούτε μισή πόλη καταλαβαίνουμε να την ένταση του κύριου Μεταξά. Ενός κύριε Μεταξά, ατυχήματος. Κύριε Μεταξά, κύριε Μεταξά, καταλαβαίνουμε την έντασή σας και λόγω εντοπιότητος και τα ζήσατε και τα ζείτε όλες αυτές τις μέρες. Αλλά να πάρετε μία απάντηση από τον κύριο Λοβέρδο και μετά ο κύριο Γιαννούλης. Εντάξει, δεν θέλω να κρίνω αυτά που λέει ο κύριο Μεταξά. Το ΚΚΕ έχει την άποψή του. Για όλα φταίει το αστικό κράτος. Άμα επιστρέψουμε στην εποχή του Στάλιν, όλα θα πάνε καλύτερα. Αυτό είναι μια. Αυτή είναι η απάντησή σα. Αυτή είναι η απάντησή μου, κύριε Μεταξά. Είναι ντροπή σα την ώρα που γίνεται. Την ώρα που γίνεται η κηδεία του ήρωα μουλά στα Χανιά να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Ανεύθυνα. Ανεύθυνα. Σε μια πόλεμο που δίνει η πατρίδα μα για την προστασία από τι πυρκαγιέ. Λυπάμαι για σα. Λυπάμαι. Αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πέσουν λίγο οι τόνοι. Πηγαίνουμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δίνει αγώνα μεγάλο. Και έτσι και αντί να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε με μικροπρεπή τρόπο κομματικά, ας δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πάμε, κύριε Μεταξά, παρακαλώ. Ακούστε, πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν είναι κάποια πρωτοτυπία αυτά που λέει ο κύριος Γιαννούλης. Τα έχουμε ακούσει ακριβώς. Ανάποδα. Πρωτοτυπία είναι, αλλά δεν γίνονται. Ποιος είναι η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, το 2017 ο κύριος Κουβλέτης, ο υπουργός, είχε πει ότι αυτά που λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία, ότι δώσαμε λεφτά στους Δήμους, αλλά τα σπαταλήσαμε. Και ο κύριος Γεωργιάδης τότε ως αντιπολίτευση είχε πει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα σχεδιασμό.
Θέλω να τα αφήσουμε έτσι, κύριε Μεταξά. Μια χαρά, κύριε συνάδελφε, το να τα αφήσουμε έτσι. Τη αλλαγή των ρόλων. Ακούστε με λίγο για να κάνουμε διάλογο. Να τα αφήσουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να καθίσουν στο τραπέζι Νέα Δημοκρατία, δεν ακούτε όμως. Ακριβώς γιατί έχουμε την ίδια λογική, την οποία την έχουμε αποτυπώσει και κυβερνήσεις και έχουμε φτάσει η κάθε κυβέρνησή τους να αφήνει στο τέλος έναν τεράστιο. Κύριε Μεταξά, εσείς δεν θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι με τους υπόλοιπους σε μια διακομματική επιτροπή? Σας λέω το Νίκο, αν μου επιτρέπεις και μια ερώτηση, να καθίσουν έτσι όπως είναι τα πράγματα. Είναι και να συνεννοηθούν, να υπάρξουν συγκλήσεις. Ας κάτσουν πρώτα στο τραπέζι και θα δούμε μετά τη συνεννόηση. Η συνεννόηση απαιτεί μια κοινή βάση. Η κοινή βάση αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αντιμετώπιση της προστασίας ως κόστος, που δεν παίρνει ένα όφελος, ένα κέρδος. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Γιαννούλη, όταν ήσασταν κυβέρνηση, κάνατε και εσείς περικοπές στην πυροσβεστική και τα καταλυγαίνουν και οι ίδιοι πυροσβέστες. Κάνετε λάθος. Αποτελούσε ένα δημοσιονομικό κόστος. Αγνοείτε τα γεγονότα. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αγνοείτε τα γεγονότα. Και κυβερνήσεων και ΣΥΡΙΖΑ είχαμε επίσης καταστροφές. Είχαμε επίσης τα ίδια πράγματα. Αυτά που λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία περί κλιματικής αλλαγής, το Γκρέιμπερ προχθές 11 η ώρα το βράδυ. Όλα στο μίξερ και ο λαός καίγεται. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Μια ερώτηση, συνάδελφοι, και Γιάννης να απαντήσει αν θα κάνουν μήπως την ερώτηση που θα του τεθεί, Διαμαντή, να απαντήσει και ο κύριος Λοβέρδος. Κύριε Μεταξά. Το γεγονός ότι αυτά που συμβαίνουν στο Αρκαλοκόρι συμβαίνουν σε πάρα πολλές σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές όλης της Ελλάδας, συμβαίνουν στις καταστροφές που παθαίνουν οι αγρότες, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν είναι θέμα κακού σχεδιασμού ή δεν είναι θέμα μιας επιπλέον επιτροπής που πρέπει να φτιαχτεί για να δει το ζήτημα, είναι θέμα ξεκάθαρου προσανατολισμού. Το κράτος επιλέγει να δώσει με ευκολία εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις, να δώσει αφορολόγητα, να δώσει φθηνά και αφορολόγητα πετρέλαια και διάμο πετρέλαια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά για τις ανάγκες του λαού δεν περισσεύει ούτε ευρώ. Μάλιστα. Και αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι όλοι οι σεισμόπληκτοι, οι πυρόπληκτοι, όπως και όλος ο λαός φυσικά, για να καταφέρει να βρει το δίκιο του, πρέπει να διεκδικήσει, πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να πιέσει τις κυβερνήσεις και το κράτος. Θα τους έχει πάντα απέναντι. Κύριε Γκανάτσιο. Γιατί αυτό το κράτος που ξαναλέω, όπως είπα και πριν, αυτό το κράτος που αφήνει απροστάτευτες περιοχές σε μια περικαγιά, όπως εδώ στη Μαρμαρίτσα, και το ελικόπτερο λίγο από τη Σάμο, είναι το ίδιο το κράτος το οποίο αφήνει μετά ξεκρέμα. Ωραία. Ναι. Κύριε Πρόεδρε.